Η Ρωσία κατέστρεψε δικό της σύστημα S-300PS με drone καμικάζι. Ειδικοί λένε πως κάτι τέτοιο έγινε, αφού υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό. Το σύστημα είναι ένα ισχυρότατο S-300PS. Ρωσικά στρατεύματα λοιπόν αναφέρεται πως στόχευσαν και ανατείναξαν δικό του σύστημα εράμινας S-300. Το συμβάν φαίνεται πως έλαβε χώρα στη νότια ουκρανική περιοχή της Χερσόνας. Ρωσικά κρατικά μέσα δημοσίευσαν στις 16 Νοεμβρίου μία δήλωση που ανέφερε πως ένα ρωσικό ντρόν καμικάζι Lancet χτύπησε ένα ουκρανικό ραντάρ εμπλοκής 5NI-63S και ένα πυραυλικό σύστημα επιφάνειας αέρος S-300PS. Υλικό που δημοσιεύτηκε από ρωσικά μέσα φαίνεται να δείχνει την στόχευση και καταστροφή του ραντάρ του ουκρανικού S-300. Αλλά οι ειδικοί πρόσεξαν πως έλειπαν πολλά κρίσιμα κομμάτια, όπως οι μονάδες ισχύος και μία τηλεσκοπική κεραία. Μετά από μία αναφορά, η σελίδα Militarny ανέφερε πως οι Ρώσοι κατέστρεψαν το δικό τους ραντάρ εμπλοκής 5NI-63S με τα περιπλανόμενα πυρομαχικά Lancet. Επιπρόσθετα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως αυτό το ραντάρ βρίσκονταν σε αυτή τη θέση για περισσότερο από 2 μήνες, γεγονός περίεργο δεδομένων των έντονων μαχών στην περιοχή. Αρχικά, οι ειδικοί κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την τοποθεσία του ραντάρ και να βρουν τις ακριβείς συντεταγμένες του. Το όχημα βρίσκονταν στην περιοχή της Χερσόνας. Σύμφωνα με τον JB Schneider, το όχημα καταστράφηκε στις 14 με 15 Νοεμβρίου. Το βίντεο εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 16 Νοεμβρίου, με το υλικό να δείχνει πως ο καιρός ήταν καλός τη μέρα της εκτόξευσης. Οι άλλες μέρες κοντά στις 16 Νοεμβρίου ήταν συννεφιασμένες για την περιοχή της Χερσόνας. Επιπλέον, οι εικόνες κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το ραντάρ με το χαρακτηριστικό ρωσικό σημάδι Z. Ποιο είναι όμως το σύστημα S-300PS? Το σύστημα S-300PS αποτελεί στην πραγματικότητα έκδοση του συστήματος S-300P, ενός πυραυλικού συστήματος αεράμινας μεγάλου βεληνικούς σοβιετικής προέλευσης. Το όπλο ξεκίνησε να λειτουργεί στη Σοβιετική Ένωση το 1978, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα συστήματα, το νέο S-300P διέθετε ένα ολόκληρο σετ από ραντάρ, που αποτελούνταν από 3 συστήματα ραντάρ. Το S-300PS εμφανίστηκε το 1982. Κάθε ένα από τα 3 ραντάρ του σετ διαθέτει τα δικά του καθήκοντα. Το 5NI-63, το οποίο ήταν και το πρώτο σοβιετικό ραντάρ συστοιχίας φάσεων, Phased Array, χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την εμπλοκή στόχων. Το σύστημα έχει μέγιστο βεληνικές πυρός στα 150 χιλιόμετρα, ενώ ο πύραυλός του μπορεί να φτάσει υψόμετρο έως 27 χιλιόμετρων. Η κύρια διαφορά μεταξύ των S-300P και S-300PS είναι η κινητικότητα των οχημάτων των συστημάτων, με το τελευταίο να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευκινησία και δυνατότητες παντός εδάφους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.